Και θέλω να περάσουμε σε αυτό, σε ένα τελείως διαφορετικό βεβαίως περιβάλλον που έχει να κάνει με νέα παιδιά. Είναι αυτό του ιερέα. Να καλωσορίσουμε του ιερέα Νότου κυρίου Καριώτογλου. Μαζί μας είναι ο Νίκος Κοσμίδης, να μοιραστεί μαζί μας και κάποιες πληροφορίες πιο εξειδικευμένες. Καλωσορίσατε. Τι ωραία ένας νέος άνθρωπος να είναι ειδικός, συγγραφέας, γνώστης σε θέματα θεολογίας. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Καλωσορίσατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας από το Μαρτυρικό Δίστομο και το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Δίστομου, όπου με φιλοξενούν αυτή τη στιγμή για να έχουμε την σύνδεση αυτή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθώς αύριο, Φέη μου, είναι η επέτειος από την σφαγή του Διστόμου που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό είναι εκεί και ο κύριος Κοσμίδης για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε το θέμα. Βλέπουμε τώρα και κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα. Και θέλω να σου πω, Φέη μου, ότι ένας ιερέας, πολύ ιδιαίτερος και πάρα πολύ αγαπητός, έναν ιερό ναό που τον αγαπάμε όλοι, τον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα, ο Αλέξανδρος Καριώτογλου, ντέντισε κάποια κορίτσια παπαδάκια. Είδαν τη φωτογραφία αυτή και η Αρχιεπισκοπή τον έθεσε σε αργία. Και αναμένεται την άλλη εβδομάδα, γιατί συνομίλησα και μαζί του. Φαντάζομαι, φαντάζομαι τα κορίτσια θα θέλανε. Θα το θέλανε αυτό. Καλά, δεν τάτσε με το ζόρι. Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να ήταν μία μόνο δική του πρωτοβουλία. Όχι, βεβαίως. Είναι τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην ενορία εκεί τη συγκεκριμένη. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα συμπαράσταση προς τον ιερέα. Εδώ είναι ο συγκεκριμένος ιερέας και η φωτογραφία η οποία προκάλεσε όλες αυτές τις αντιδράσεις και την Αρχιεπισκοπή. Και εδώ βλέπουμε από έναν άλλο ιερό ναό από τα Χανιά, όπου ανήρτησαν αυτές τις φωτογραφίες σε ένα κύμα συμπαράστασης προς τον ιερέα. Δεν το έχει κάνει δηλαδή μόνο αυτός, έχει ξανασυμβεί. Ακριβώς, και εκεί θέλουμε τη βοήθεια του κυρίου Κοσμίδη για να μας πει αν αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, έχει συμβεί στο παρελθόν και αν υπάρχει αυτός ο θεσμός και της διακόνησης στην Εκκλησία μας, κύριε Κοσμίδη. Και πώς σχολιάζεται ότι τέθηκε σε αργία. Ένα δικό σας προσωπικό σχόλιο. Να πω καταρχήν ότι το ζήτημα των διακονησών δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Η διακόνησα είναι ένας βαθμός ιεροσύνης και εδώ τα κορίτσια, οι ανήλικες, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι η πίεση που δέχτηκαν τα κορίτσια αυτές τις ημέρες πρέπει να είναι πάρα πολύ έντονη. Δεν ξέρω ποιος από τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να διαχειριστούν το ζήτημα έχει πραγματικά σεβαστεί το γεγονός ότι μιλάμε για ανήλικα κορίτσια. Και το λέω γιατί τις πρώτες μέρες μάλιστα κυκλοφόρησαν φωτογραφίες χωρίς καν καλυμμένα τα πρόσωπα και από τα μέσα. Πόσο δίκιο έχετε. Και βεβαίως δεν είναι το ζήτημα μόνο του πατρός Αλεξάνδρου, για τον οποίο πρέπει να πω ότι δεν θα μπω στη διαδικασία να τον υπερασπιστώ, γιατί δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Ο πατέρας Αλέξανδρος έκανε αυτό με την εκκλησιαστική του κοινότητα, το οποίο θεωρούσε ότι είναι σωστό, και όπως σωστά αναφέρατε, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι καινοφανές. Αφενός, στις περισσότερες ενορίες οι γυναίκες αυτή τη στιγμή συντηρούν και διακονούν τους ναούς. Αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, οι εκκλησίες μας θα ήταν κλειστές. Αυτό πρέπει να λέγεται ξεκάθαρα. Το ζήτημα όμως, όπως βάλατε, είναι ότι η παρουσία των γυναικών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας κρατάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Άλλωστε, αυτές που κηρύξανε πρώτες την Ανάσταση ήταν οι γυναίκες. Γυναίκες κηρύξανε την Ανάσταση στους άντρες. Αυτό πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τη θέση της γυναίκας. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα πολλές φορές επίπτει σε μια διάκριση μεταξύ, ή μάλλον σε μια σύγκρουση μεταξύ συντηρητισμού και προοδευτισμού. Εδώ δεν είναι αυτό το ζήτημα αυτή την ώρα. Και η Εκκλησία σίγουρα δεν λειτουργεί με ένα πρόσημο, θα λέγαμε, ιδεολογικό, είτε πιο συντηρητικό είτε πιο φιλελεύθερο. Η Εκκλησία, ακριβώς επειδή κηρύττει την αλήθεια, αυτό θεωρείται κάνει. Μιλάει με έναν τρόπο εσχατολογικό. Μιλάει με έναν τρόπο που ξεπερνάει την ιστορία και ξεπερνάει και τις συγκρούσεις. Συνεπώς, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ανθρώπους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να ορίονται για αυτές τις εικόνες και το κάνουν με έναν τρόπο μη εκκλησιαστικό, τελείως μη εκκλησιαστικό, ασχέτως αν οι ίδιοι μας αλλά κύριε Κοσμίδη, και επίσημη Εκκλησία τον έθεσε σε αργία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Να απασχολήσει την άλλη εβδομάδα την Ιερά Σύνοδο αυτό το θέμα. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως το μόνο καλό αυτής της ιστορίας είναι τελικά αυτό. Ότι η Εκκλησία θα αναγκαστεί να τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό σε συνοδικό τρόπο, σε συνοδικό επίπεδο, και να ξεκαθαρίσει τελικά τι αισθάνεται για την παρουσία των γυναικών. Γιατί αυτά που ακούστηκαν αυτές τις ημέρες, ειδικά, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα,
για το ότι η γυναίκα είναι ακάθαρτη να αγγίζει σκεύη εκκλησιαστικά λόγω της εμινουρίσεως, της περίοδου, η περίοδος που είναι το δώρο της φύσης στη γυναίκα και η γυναίκα είναι η λειτουργός της ζωής. Αυτό το οποίο οφείλουμε όλοι μας την ύπαρξη, στην περίοδο που έχει η γυναίκα κάθε μήνα. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα θεωρείται ακόμα ακάθαρτο, και μάλιστα δυστυχώς αυτά εκφράστηκαν και από γυναίκες. Όσοι παρακολουθήσατε τους διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, βλέπαμε γυναίκες οι οποίες στηρίζανε την απομάκρυνση του κληρικού και μάλιστα με έναν τρόπο που αρχίζει κανείς να σκέφτεται, τελικά αισθάνονται ενοχή για τη γυναικεία φύση. Κηρύσσει η Εκκλησία τελικά μια ενοχή για τη γυναικεία φύση, αντί να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες σε μια ιστορική συνάδεια που βλέπουμε διαρκώς περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Εδώ αντιμετωπίζουμε μιας άλλης μορφής τώρα πια βίας κατά των γυναικών, θεολογική ενδεχομένως. Τα λέτε πολύ ωραία, κύριε Κοσμίδη. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, αυτό το θέμα για τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Μπροστά σε αυτή την αφορμή, νομίζω, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορεί ούτε να λυθεί, ούτε να ξεκινήσει μια κανονική κουβέντα. Εδώ όμως μιλάμε για παιδιά. Ακριβώς. Μιλάμε για μια προσωπική σχέση. Εγώ το πάω τώρα στη γειτονιά. Καταλαβαίνω το μεγάλο που καλώς κάνετε και φύγετε, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί να λυθεί και πώς μπορεί να λυθεί. Και δεν έχει να κάνει με το πόσο προοδευτικός είσαι ή όχι τελικά. Έχει να κάνει με την αλήθεια της αγάπης που μέσα περιέχει ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Ούτως ή άλλως, όπως και να έχει, όσα είναι τα φύλλα, ό,τι να θέλει ο καθένας, αρκεί να είσαι καλός και να μην ενοχλείς τον άλλον. Εδώ όμως μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε για έναν ιερέα ο οποίος έχει κοντά του τα παιδιά. Έχουμε ακούσει χίλια δυο πράγματα, χίλια δυο για ιερείς, δεν τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Προχθές λέγαμε για έναν ιερέα ότι μπορεί να έστειλε ένα βιντεάκι με μέσα υλικό, δεν ξέρω εγώ τι, σε ένα ανήλικο. Και εδώ τώρα τι έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή, να το δούμε λίγο απλά για να γίνει τόσο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κοσμίδη. Είναι αλήθεια ότι ο πατέρας λειτουργεί αμυστή? Αυτό λέγεται. Ο πατέρας Αλέξανδρος χειροτονήθηκε αφού είχε ολοκληρώσει μια άλλη καριέρα ως εκπαιδευτικός. Γιατί είναι και αυτό σημαντικό να ακουστεί. Πάρα πολύ σημαντικό. Στην Εκκλησία και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί κληρικοί οι οποίοι είναι άμυστοι, οι οποίοι έχουν άλλη εργασία ή είναι συνταξιούχοι και αποφασίζουν να αφιερωθούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι άμυστος. Και αυτοί και οι σύζυγοί τους. Το επιβεβαιώνει και ο ιερέας μόνος του. Υπάρχει και η γυναίκα του ιερέα. Και η αλήθεια είναι ότι σίγουρα δεν θα θέλαν να φορτωθούν απάνω να καταστούν την ουσία κέντρο προσοχής. Καλώς ή κακώς όμως, αυτό το οποίο συνέβηκε και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, αλλά και τα σχόλια τα οποία έχουν αναπτυχθεί, μας βάζουν τελικά να συζητάμε για ένα ζήτημα επί τύπο των ύλων. Για ένα ζήτημα το οποίο, όπως ξέρετε, δεν είναι καινοφανές. Στη ζωή της Εκκλησίας και στους θεολογικούς χώρους συζητάμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες για τον ρόλο των γυναικών, και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της διακόνησης, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, τεκμήρια μελέτες και εκδόσεις, οι οποίες θεμελιώνουν ακριβώς ότι μια τέτοια συμμετοχή της γυναίκας στον βαθμό της διακόνησης όχι μόνο δεν είναι εκτός της παράδοσης, όπως κάποιοι παραδοσιακοί κύκλοι μέσα στην Εκκλησία διατείνονται, αλλά ότι είναι η πιστή παράδοση της Εκκλησίας. Για να το πούμε, ότι παλιά χειροτονούσαν και γυναίκες στο βαθμό της διακόνησης. Θα το πούμε κάτι ο κόσμος που δεν το ξέρουμε, το καταλαβαίνει. Είναι ένα γεγονός. Ακριβώς. Γυναίκες οι οποίες λειτουργούσαν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ακριβώς με τα ίδια καθήκοντα που διακονεί και ο διάκονος. Απλώς διευκρινίζω ότι αυτό που βλέπαμε τώρα στις φωτογραφίες και το παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, πρώτον, δεν είναι καινοφανές. Συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Το έχω δει και ο ίδιος. Μην με ρωτήσετε τώρα σε ποιες ενορίες, δεν θα κάψουν εκεί τους ιερείς. Αλλά ήταν απλώς μια αφορμή. Και αισθάνομαι ότι αυτός ο σταυρός τώρα που κουβαλάει ο πατέρας Αλέξανδρος μπορεί να είναι πραγματικά μια δύναμη όχι αλλαγής. Γιατί σας λέω, στη ζωή της Εκκλησίας, ασχέτως του φάσματος που κανείς του πολιτικού μπορεί να τοποθετείτε, και εγώ έχω μια πολιτική τοποθέτηση, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια ανάγκη προοδευτικής μεταρρύθμισης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ζητάμε η Εκκλησία να είναι πιστή στην πίστη και στη διδασκαλία της. Και αυτή η διδασκαλία δεν διακρίνει μεταξύ άντρα και γυναίκας, και αυτή η διδασκαλία δεν μπορεί να θεωρεί την γυναίκα ακάθαρτο σκεύος. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή να λέγεται και να υποστηρίζεται από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται κηρύττουν στο όνομα του Ιησού Χριστού την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εξαιρετικός. Ναι, ναι. Και νέος άνθρωπος.
Καιρός ήταν να μιλήσει ένας άνθρωπος έτσι. Για την Εκκλησία, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται πόσο καλλιεργημένος είναι και τι απόψεις έχει, εξαιρετικός. Έχει απόψεις για όλα, είναι πάρα πολύ σοβαρός, είναι συγγραφέας, έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία και έχει και πολιτική τοποθέτηση και δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ ενεργός άνθρωπος και να σου πω και ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση μετά, θα σου κάνει εντύπωση. Τώρα μην μου βάζεις το τυράκι, μου λες μετά. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Μετά, γιατί το φιλοξενήσαμε για άλλο λόγο. Ωραία. Δεν θα το πιστεύω. Εντάξει, ωραία. Θα σας το πω κι εγώ μετά. Θα σας κάνω κι εγώ παιχνιδάκι.